Υπεγράφει και δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για το Ειδικό Πράσινο Τιμολόγιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Πιο αναλυτικά, το πράσινο τιμολόγιο θα υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια και την τιμή προμήθεια που ισχύει για τη συγκεκριμένη περίοδο. Ο μηχανισμό σύγκριση τιμών, που θα αναλύεται αναλυτικότερα στην υπουργική απόφαση, θα επιτρέπει στον καταναλωτή να συγκρίνει τι τιμέ προμήθεια από διάφορου προμηθευτέ και να επιλέξει τον φθηνότερο. Πιο συγκεκριμένα, η τελική τιμή προμήθεια θα ανακοινώνεται έω την πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωση. Το ειδικό τιμολόγιο θα μπορεί να εμπεριέχει και πάγια χρέωση προμήθεια ύψου 5 ευρώ μήνα, καθώ και εκπτώσει. Στο λογαριασμό κατανάλωση, ο πάροχο θα αποτυπώνει ενιαία μετά τον υπολογισμό τυχών εκπτώσεων την τελική τιμή προμήθεια σε ευρώ αναμεγαβατόρα αναμήνα τιμολόγηση. Η βασική τιμή προμήθεια θα παραμένει σταθερή κατ' ελάχιστον για 6 μήνε, ενώ η πάγια χρέωση προμήθεια και οι εκτόσει θα μπορούν να τροποποιούνται κάθε μήνα. Οι πάροχοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του σε διάκριτο σημείο και να κοινοποιήσουν στη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργεια και υδάτων μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023 όλε τι τιμολογιακέ παραμέτρου του ειδικού τιμολογίου που θα ισχύει για κάθε κατηγορία πελατών. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 εισάγεται στου λογαριασμού κατανάλωση και σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των παρόχων στους πελάτες τους ηλεκτρονικό ή έντυπο κωδικός QR και το link του εργαλείου σύγκρισης τιμών www.energycost.gr. Οι καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιμα τιμολόγια θα μεταπέσουν αυτομάτως στο πράσινο τιμολόγιο. Παρόλα αυτά θα υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψουν στην προηγούμενη σύμβαση με τον πάροχό τους με μια απλή διαδικασία έως την 31η πρώτου του 2024 και να επιλέγουν οποιοδήποτε είδος τιμολογίου ή πάροχο με κατάρτιση σχετική σύμβαση σε οποιαδήποτε στιγμή. Τέλος, το ειδικό τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρεται από τους παρόχους και μπορεί να επιλέγεται από τους καταναλωτές και μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2024. Με την εφαρμογή του ειδικού πράσινου τιμολογίου, η ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και διαφάνεια στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.